Λοιπόν, έχω ανεβάσει μια νέα το V13 πλέον του ελληνικού βιβλίου στο ήλιο, το οποίο θα έλεγα, ναι, πλέον δεν θα αλλάξει πάρα πολύ, επίσης να βάλω το βέβαια, δεν σταματάει να είναι για σας. Έχει κάποιες εξερασκήσεις, έχει κάποια έξτρα πράγματα στο παράδειγμα που δεν είχε η προηγούμενη δοχή για πόλεις, θα τα συζητήσουμε λίγο και σήμερα. Θέλω να πάμε σήμερα στην ολοκλήρωση της συζήτησης για τις ροές φορτίου και θύμισε μου και το όνομά σου αν μπορείς. Όπως είπε η Σοφία, θα ανεβάζω και την επόμενη παρουσίαση πριν το μάθημα για να μπορείτε, αν θέλετε, να την τυπώνετε. Έχω και δύο βαξιολόγια εκεί πέρα στο διάλειμμα, θέλετε να το υπογράψετε. Θέλω να πάμε πίσω στην ροή φορτίου, να γραμματοποιήσουμε, ώστε να μπορέσουμε στο επόμενο κεφάλαιο να πούμε στην βέλτιστη ροή φορτίου και να μιλήσουμε μετά για αγορές που εμπορεύονται πρόσβαση στο δίκτυο. Αν θυμάστε, οι εξώσεις ροής φορτίου που τις έχετε δει και σε άλλα μαθήματα, έχουν αυτή τη μορφή εδώ πέρα. Έχουμε για κάθε ζυγό του συστήματος έγχυση ενεργού και αέργου ισχύω και το πώς φεύγει αυτή η ισχύ στο δίκτυο καθορίζεται από τις τάσεις σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Η άγνωστη, εδώ έχουμε δύο εξισώσεις, είναι μη γραμμικές και μη κυρτές, οπότε είναι δύσκολες υπολογιστικά. Η άγνωστη για κάθε κόμβο είναι το μέτρο τάσης του κόμβου, η γωνία του κόμβου, το θ_m_n εδώ σημαίνει διαφορά μεταξύ γωνίας του κόμβου m και του κόμβου n, οπότε είναι θ_m μείον θ_n. Οπότε, κατά κανόνα, για κάθε κόμβο έχουμε τέσσερις άγνωστες, έτσι, την ενεργό έγχυση, που είναι το pm, την άργο έγχυση, που είναι το qm, το μέτρο τάσης, vm, και το γωνία θ_m. Αλλά όταν ορίζω ένα πρόβλημα ροή φορτίου, φιξάρουμε δύο από τις τέσσερις ποσότητες στον κάθε κόμβο. Και ο κανόνας που σας είχα δείξει, που τα ξέρετε ήδη από άλλα μαθήματα, έχουμε τους ζυγούς ταλάντωσης, ζυγούς φορτίου και ζυγούς παραγωγής. Και φιξάρει σε κάθε είδος από αυτούς τους ζυγούς. Οπότε ο τρόπος που διαβάζουμε τον πίνακα εδώ είναι η πρώτη στήλη λέει πιο από τα τρία είδη ζυγών, αν είσαι ζυγός ταλάντωσης, PV ή PQ. Οι στήλες εδώ λένε τι μεταβλητές έχει στον κάθε ζυγό. Ό,τι έχει τσεκ εδώ είναι φιξαρισμένο για το συγκεκριμένο είδος ζυγού. Και ό,τι δεν έχει τσεκ είναι το σύστητο, η μεταβλητή στην οποία λύνεις. Και έχω απομονώσει αυτό το υποσύστημα εξώσεων εδώ, που είναι της ουσίας το δύσκολο υποσύστημα εξώσεων που λύνουμε στη ροή φορτίου. Γιατί άπαξ και ξέρουμε τις μεταβλητές που είναι εδώ, που είναι οι τάσεις βασικά του συστήματος, ξέρουμε τα πάντα για το σύστημα, γιατί απλά μετά πάμε και βάζουμε τις τάσεις στις εκτόσεις εδώ και από αυτά υπολογίζουμε τις ενεργές και τις έγχυσης ισχύως στον κάθε κόμβο. Οπότε το πραγματικό πρόβλημα ροή φορτίου είναι βασικά αυτό το υποσύνολο εξώθεν εδώ πέρα. Τώρα, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα το ίδιο, αλλά θέλουμε να το κοιτάξουμε λίγο πιο αναλυτικά για να δούμε μετά πώς ακριβώς λειτουργεί η γραμμικοποίηση. Έχω εδώ ένα παράδειγμα ενός συστήματος που αποτελείται από δύο ζυγούς και ο ζυγός 2 έχει ένα φορτίο
με φυξαρισμένη ενεργό κατανάλωση ένα μονάδα και άργο κατανάλωση 0 ένα μονάδα. Ο ζυγός 1 έχει μια γεννήτρια και στο ζυγό 1 έχουμε μια εγκάρσια σύνθετη αντίσταση που είναι καθαρά παγωγική, οπότε ένα μονάδα η σύνθετη αντίσταση είναι VOI και μια σειρά γραμμή που έχει και παγωγικό μέρος και ομικό μέρος. Και αυτή τα νούμερα που έχω διαλέξει δεν είναι τυχαία. Μια γραμμή κατά κανόνα έχει κυρίως υπαγωγικό μέρος και πολύ μικρό ομικό μέρος και θα δούμε πότε εκμεταλλευόμαστε αυτό το φιλτράκι. Έχω φτιάξει για το σύστημα αυτό τον πίνακα γονιμότητα. Θα σας θυμίσω πώς τον φτιάχνω αυτόν τον πίνακα, αν δεν το θυμάστε ήδη από προηγούμενα μαθήματα. Και άλλο ένα σχόλιο που θέλω να κάνω για το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι ότι ο ζυγός 2 τον αναφέρω σε ζυγό φορτίου ή ζυγό PQ, γιατί τον... γιατί λέω την ζυγό PQ. 2. Γιατί έχει ένα φορτίο. Έλα. Γιατί έχει ένα φορτίο. Και από έτσι πιο μαθηματική άποψη, θυμάσαι... και την διαγωνή. Σωστό. Και γνωρίζουμε τα άλλα. Το P και το Q. Το P είναι ένα, το Q είναι μηδέν. Αυτές είναι ζυγός θαλάντωσης, γιατί... που, άπαξ και ξέρω ότι είναι ζυγός θαλάντωσης, σημαίνει ότι θα υποθέσω ότι εδώ από τα αριστερά είναι ένα άπειρο σύστημα, το μέτρο του είναι ένα και τη στάση και η γωνία μηδέν. Με αυτή την πληροφορία μπορώ να συνθέσω τις εξώσεις ροής φορτίου, αλλά για να συνθέσω τις εξώσεις ροής φορτίου, χρειάζομαι αυτά εδώ τα GMN, BMN και πρέπει να θυμηθούμε τι είναι αυτά τα GMN, BMN. Αυτά τα GMN και BMN είναι το πραγματικό και το φανταστικό μέρος αντίστοιχα της γραμμής N και στήλης N του πίνακα αγωγημοτήτων. Τι είναι ο πίνακας αγωγημοτήτων? Είναι ένας πίνακας που τον φτιάχνουμε με τον κανόνα ότι για κάθε κόμβο πάμε και βλέπουμε τι σύνθετες αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες σε αυτόν τον κόμβο και παίρνουμε το αντίστροφό του και τα προσθέτουμε όλα αυτά για άλλες σύνθετες αντιστάσεις που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν τον κόμβο και για τις μη διαγώνιες εισαγωγές πάμε και βλέπουμε για το στοιχείο MN, άμα ο κόμβος M συνδέεται με το κόμβο N και αν συνδέεται παίρνουμε μείον ένα δια τη σύνθετη αντίσταση. Οπότε, ο πίνακας αγωγημοτήτων είναι ένας πίνακας που έχει διαστάσεις N επί N, όπου N ο αριθμός των ζυγών και πάλι ο κανόνας είναι σκανάρω τα διαγώνια, στα διαγώνια στοιχεία και τσεκάρω κόμβο-κόμβο τι σύνθετες αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες στον κόμβο, συγκεκριμένο κόμβο και όποιες είναι συνδεδεμένες που παίρνω το αντίστροφό του, δηλαδή την αγωγημότητά του. Διαστητικά αυτό που κάνει ο πίνακα είναι απλά μετράει πόσο ρεύμα θα φεύγει από αυτόν τον κόμβο. Οπότε πρέπει να μετρήσει για κάθε κόμβο με ποιου γειτονιάζει και η συνεισφορά στο ρεύμα θα γίνει από την τάση του ίδιου του κόμβου, αυτό το πιάνει το διαγώνιο μέρο, και, και την τάση του γειτονικού κόμβου και αυτό το πιάνει το μη διαγώνιο μέρο. Γιατί το ρεύμα είναι βασικά η τάση του κόμβου που είσαι, μείον την τάση που, του κόμβου που συνδέεσαι, εξού και το μείον εδώ πέρα. Οπότε, σε ποιο στοιχείο αντιστοιχεί αυτό το όρο εδώ. Ευχαριστώ. Στο ένα. Στο ένα. 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 Ένα, δύο, οπότε αυτό είναι αυτό. Αντίστοιχα, πάω στον κόμβο 2, βλέπω ότι το μόνο στοιχείο με το οποίο είσαι συνδεδεμένος ο κόμβος 2 είναι αυτό, άρα παίρνω την αγωγημότητα. Πάω στα μη διαγώνια στοιχεία και λέω: είναι ο κόμβος ένα συνδεδεμένος με τον κόμβο 2. Είναι με το ποιο στοιχείο με αυτό εδώ, μείον την αγωγημότητά του. Και έτσι μετράω από ό,τι μπαίνουν ρεύματα σε αυτόν τον κόμβο. Ναι. Μπορεί να μιλήσω για την ερώτηση. Το πίνακα τη, το ένα ποινί. Ένα ποινί, ναι, σωστά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι στο ένα, άμα ήταν μετά την σύνθετη αντίσταση, θα ήταν πάλι στο ένα. Ναι, ναι. Και πάλι η λογική εδώ είναι ότι
Λες, όταν κάνω έγχυση ισχύω στο οδηγό 2, λόγω των νόμων του Κιρφ, αυτή η ισχύ θα πρέπει να φύγει από τον κόμβο και οι δύο δίποι που θα ψάχνει θα είναι όλοι οι κλάδοι που καταλήγουν στον κόμβο 2. Άμα μου φέρεις αυτό το στοιχείο από αυτή τη μεριά, άμα εγχύσω εδώ ισχύ, δεν έχει πρόσβαση αυτός ο κόμβος απευθείας αυτό το στοιχείο, ενώ άμα το φέρεις από εδώ μπορεί να φύγει ρε. Από αυτή τη μεριά καθώς και από αυτή τη μεριά. Έτσι φτιάξει την τοπολογία. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία, οπότε αυτά είναι τα GMN, αυτά είναι τα XMN, που, sorry, GMN και, πώς τα έχω γράψει, BMN, τα οποία χρησιμοποιούμε για τη διατύπωση των εξισώσεων ροής ισχύω. Οπότε, όταν πάω να βάλω εξισώσεις ροής ισχύω, θα πάω ένα-ένα, ξεκινώντας από τον κόμβο αναφοράς. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν καταλαβαίνω το πικεράκι πώς λειτουργεί. Στον κόμμα αναφορά, θα πάω να φιξάρω το μέτρο τάσης του κόμμα αναφορά και το θήτα του κόμμα αναφορά. Δεν θα ξέρω το P και δεν θα ξέρω το Q του κόμβου αναφοράς. Και όταν πάω στον κόμβο 2 που είναι ζυγός PQ, θα φιξάρω τις αριστερές του πλευρές και θα αφήσω άγνωστα ό,τι έχει να κάνει με τη δεξιά μεριά. Οπότε, άμα γράψω τις εξισώσεις ροής ισχύως για αυτό το κύκλωμα, πόσες εξισώσεις θα δείτε στη διαφάνεια που θα σας παρουσιάσω. Τέσσερις. Και έχουμε τις εξισώσεις εδώ πέρα. Εντάξει. P1, Q1 για τον κόμβο αναφοράς. Δεν έχω αριστερή εδώ πλευρά, απλά λέω ότι το P1 ισούται με αυτή την έκφραση, η οποία με τη σειρά της ισούται με αυτή την έκφραση και το μόνο που έχω κάνει εδώ είναι ότι έχω αντικαταστήσει τα πράγματα που ξέρω. Αυτό από τον πίνακα ογιμοτήτων. Το 099 συγκεκριμένα είναι το στοιχείο εδώ. Αυτό από τον πίνακα αγωγημοτήτων είναι πάλι το πραγματικό μέρος του στοιχείου 1,2, άρα 0,099. Ναι, το αντικατέστησα εδώ και ούτω καθεξής. Το θ1 δεν εμφανίζεται εδώ γιατί είναι 0, γιατί ο κόμβος 1 είναι ο κόμβος αναφοράς. Αντίστοιχα για την άρδο έγχυση, στο κόμβο 2 έχω βάλει το βελάκι που λέει συνεπάγεται γιατί το την αριστερή πλευρά της εξίσου την ξέρω. Είναι η έγχυση ενεργού ισχύως στον κόμβο 2 που ισούται με μείον 1, γιατί ο κόμβος δεν είναι ισχύ αλλά τραβάει. Και αντίστοιχα για την άργο ισχύ. Οπότε έχουμε αυτό το έτσι, δύσκολο σύστημα μη γραμμικών ιστοτήτων. Μπορούμε να το λύσουμε. Και παίρνουμε τις τιμές εδώ πέρα. Και έχουμε, άμα θέλετε να το δείτε και στο πεδίο των μηγαδικών αριθμών, τάση στον κόμβο 1, αυτή είναι η τάση στον κόμβο 2 που πλέον την ξέρουμε γιατί έχουμε λύσει ως προς το μέτρο και ως προς τη γωνία της. Έχουμε ένα ρεύμα εδώ που μπορούμε να το υπολογίσουμε πλέον γιατί ξέρουμε την τάση στον κόμβο 2, άρα μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα. Και το ρεύμα αυτό είναι παράλληλο προς την τάση στον κόμβο 2. Το βλέπει κανείς το γιατί ισχύει αυτό. Είναι κάτω. Πες Χριστό, δεν σε πιάσα. Είναι κάτω. Το γκρι με το μαύρο το βεβαιό. Είναι, την χάνει να είναι παράλληλο μεταξύ. Το περιμέναμε αυτό. Γιατί είναι παράλληλο το Y1-2 με το V2. Πες το Σοφία. Έχουν την ίδια γωνία, αλλά ναι, πώς είναι σύμπτωση ότι προέκυψε την ίδια γωνία τους, αυτό ρωτάω μεγάλη. Λόγω του φορτίου. Το φορτίο είναι αμιγώς ενεργό. Οπότε δεν μπορεί παρά να είναι παράλληλα τα δύο φασιστές γιατί αλλιώς θα έχει και μεγαλύτερη κατανάλωση το φορτίο. Γιατί το φορτίο είναι 2 επί γιώτα συζυγές. Άμα δεν είναι παράλληλα μεταξύ του, προκύπτει ένα μεγαλύτερο μέρος.
Οπότε ξέρεις ότι το ρεύμα θα είναι κάτι παράλληλο προς τη V2 και ξέρεις από τους νόμους του Kirchhoff ότι το V1 είναι το V2 συν την αλλαγή τάσης πάνω στη γραμμή. Η γραμμή είναι περίπου και εδώ καθαρά επαγωγική, άρα θα πάρει το ρεύμα και θα το στρίψει 90 μοίρες. Και επειδή αυτό είναι περίπου κάθετο στο V2, το V1 προηγείται του V2 εν τέλει. Εντάξει, κάπως έτσι λειτουργεί η φυσική της όλης της ιστορίας. Και σημειώνω εδώ και τις απώλειες, τις οποίες υπολογίζω ως την ενεργό ίσχυ που βάζω από τη μία μεριά της γραμμής και την ενεργό ίσχυ που βάζω από την άλλη πλευρά της γραμμής. Αν αυτές οι δύο δεν ακυρώνονται μεταξύ τους, σημαίνει ότι κάτι χάνεται στη διαδρομή. Οπότε βάζω ένα 0-1 στον κόμβο 1, το υπολόγισα εδώ, τραβάω ένα στον κόμβο 2, ό,τι απομένει αν είναι μη μηδενικό, είναι απώλειες και έχουμε απώλειες στη συγκεκριμένη γραμμή, γιατί όντως έχει ένα μικρό ομικό μέρος, δεν είναι τεράστιες, είναι γύρω στο 1% της κατανάλωσης, αλλά υπάρχουν. Τώρα, πάμε λίγο να γραμμικοποιήσουμε για να μην κουραζόμαστε με όλα αυτά τα. Και έτσι γίνεται και στα κέντρα ελέγχου. Αυτό το ζωγράφισα στις διακοπές, αφού πρώτα το είχα ζωγραφίσει στον πίνακα, σκέφτηκα ότι είναι έτσι ένας χρήσιμος γραφικός τρόπος να σκέφτεστε τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Εμάς μας ενδιαφέρει για τα μοντέλα αγοράς που θα δούμε το πώς οι ροές επί των γραμμών ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται από τις εγχύσεις στον κάθε κόμβο του συστήματος. Οπότε, κοιτάμε ένα διάνυσμα εδώ που έχει πληθάριθμο όσες είναι οι γραμμές πάνω στο σύστημά μας και το input σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι τι ενεργό ισχύ βάζουμε σε κάθε κόμβο του κυκλώματός μας. Υπάρχει μια απευθείας σχέση μεταξύ αυτού της εισόδου και αυτής της εξόδου, που είναι οι συντελεστές διανομής μεταφοράς ισχύως ή Power Transfer Distribution Factors, που καθορίζονται από τα φυσικά χαρακτηριστικά των γραμμών, όπως θα δούμε σε λίγο. Ή υπάρχει μια, μπορείς να το δεις ως κάτι που σπάει σε δύο βήματα. Πρώτα πας από τις εγχύσεις ενεργού ισχύως στις γωνίες τάσης, και οι γωνίες τάσης συνεπάγονται τις ροές των γραμμών. Και οι δύο αυτές, οι μετασχηματισμοί είναι γραμμικοί, άρα ο συνολικός μετασχηματισμός είναι γραμμικός. Οπότε θα δούμε τώρα πώς κάνουμε το άλμα από εδώ εδώ και μετά θα δούμε πώς κάνουμε το άλμα από εδώ εδώ. Τώρα, κάτι που αξίζει έτσι να υποθεί εκ προημίου είναι ότι δεν είναι κλασικό αυτό για ένα δίκτυο. Σε ένα δίκτυο συνήθως, όταν ξέρεις, καταρχάς το διάνυσμα των ροών επί γραμμή, ένα δίκτυο κατά κανόνα έχει πιο πολλές γραμμές και πιο πολλούς κόμβους. Γραμμές. Άρα πιο πολλή πληροφορία έχω εγχύσεις ισχύως σε κόμβους ή ροές. Ροές, έτσι. Και κατά κανόνα, όταν ξέρεις τις ροές σε ένα οποιοδήποτε δίκτυο, έτσι, είτε είναι αδικό, είτε είναι πλοία που πηγαίνουν ή ένα σύστημα ηλεκτρισμού, όταν ξέρεις τι κυλάει πάνω σε κάθε γραμμή, ξέρεις τι μπήκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Άρα, κατά κανόνα, οι ροές έχουν πιο πολύ πληροφορία από τις εγχύσεις, αλλά στα δίκτυα ηλεκτρισμού συγκεκριμένα έχουν ακριβώς την ίδια πληροφορία. Είναι το ενδιαφέρον. Σε ένα δίκτυο οδικό, το ότι βάζω ένα εδώ και το τραβάω στην άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι πάει από τη μία διαδρομή ή από την άλλη. Κατά κανόνα μπορώ να αποφασίσω από ποια τις δύο διαδρομές πηγαίνει και πόση ποσότητα πηγαίνει. Στον ηλεκτρισμό δεν ισχύει αυτό. Άπαξ και βάλω κάτι εδώ και το τραβήξω εδώ, έχω αποφασίσει και λόγω του Kirchhoff τι πηγαίνει από την κάθε γραμμή. Οπότε θα δούμε λίγο το φορμαλισμό αυτό τώρα. Πώς καταλήγουμε να έχουμε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, το πρώτο βήμα για να απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα είναι ότι υποθέτουμε ότι οι γραμμές μεταφοράς έχουν κατά κανόνα μικρή αντίσταση σε σχέση με το παραγωγικό του μέρος.
Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τα δίκτυα μεταφορά. Δεν ισχύει τόσο πολύ για τα δίκτυα διανομή και γι' αυτό το γρανικοποιημένο μοντέλο που τα δείτε δεν είναι ακριβέ για δίκτυα διανομή. Επίση, το άλλο που ισχύει είναι ότι για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, οι γωνίε με την τάση πρέπει να είναι κοντά μεταξύ του, αλλιώ δημιουργούνται προβλήματα. Και επειδή ισχύει αυτό, μπορούμε να πούμε ότι όπου βλέπουμε ημίτονο μια μικρή ποσότητα, είναι κατά προσέγγιση ίσον με το όρισμα. Ποιο κόλπο χρησιμοποιώ εδώ? Γιατί λέω ότι ισχύει αυτό περίπου? Η Μαλισσία είναι ένα πρώτο έτο. Είναι μικρή γωνία. Τέλειο. Τέλειο. Πρώτο ανάπτυγμα τέλειο πρώτου βαθμού. Αντίστοιχα ανάπτυγμα τέλειο πρώτου βαθμού για το συνημίτονο. Και φορτώνουμε αυτές τις περίεργες συναρτήσεις που είναι μη γραμμικές. Και επίσης υποθέτω ότι η τάση λόγω ελιτών και εξοπλισμού που είναι σε κάθε κόμμα του δικτύου είναι περίπου στην ονομαστική του ποινή. Οπότε, επειδή κοιτάω ένα μονάδα συστήματα, το μέτρο τάση είναι περίπου ένα. Αν πάω όλα αυτά και τα βάλω σε εξισώσιμο, γίνονται ωραία πράγματα. Πρώτον, εδώ, ένα, περίπου 0, b επί περίπου θήτα, mn. Άρα, μια γραμμική σχέση που περιγράφει τις εγχύσεις ω συνάρτηση απλά πλέον των διαφορών γωνιών. Και εδώ έχουμε Q ισούται με 1, 1, περίπου 0, μείον B επί 1. Άρα μια σταθερά εδώ ισούται με κάτι άλλο. Και αυτές τις ισότητες απλά τις ξεφορτώνουμε, γιατί πλέον δεν παρακολουθώ καν τις αέργους εγχύσεις και κατανάλωσης. Δεν με νοιάζουν. Είναι απλά μια ισότητα που ισχύει περίπου ταυτοτικά. Δεν έχεις κάτι να κάνεις εδώ. Δεν αποφασίζεις με ενεργό τρόπο το. Εννοώ, δεν είναι μέρος του προβλήματος αποφασίσεις σου το τι θα κάνεις με εγχύσεις αέργου ισχύως. Αυτό που όντως εκεί είναι πώς θα εγχύσεις ενεργό ισχύ και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις γωνίες του κάθε κόμπου στο δίκτυό σου. Και άρα ξεφορτωνόμαστε αυτή την ισότητα, τη διώχνουμε από το μοντέλο μας και εστιάζουμε σε αυτήν που είναι μια γραμμική σχέση μεταξύ εγχύσεων ισχύων και γωνιών. Γι' αυτό και στο σχήμα που σας έδειξα πριν είχαμε εγχύσεις ισχύως και γωνίες. Εντάξει. Τώρα, αυτό το σύστημα εξώσεων μπορώ να το γράψω συνοπτικά έτσι. Η έγχυση στην στον κάθε κόμβο είναι κοιτά όλους τους άλλους κόμβους στο σύστημα και είναι η χωρητική απογειμότητα επί διαφορά γωνίας του κόμβου τον οποίο κοιτάω μείον αυτόν με τον οποίο γυρνιάζει. Οπότε αυτή είναι η πρώτη γραμμική εξάρτηση που σας έδειξα στο γράφημα πριν που κάνει τα δύο βηματάκια. Αν το πάρω στο παράδειγμά μου, λέω ότι δεν θέλω πια να κοιτάω αυτό το περίεργο σύστημα που είδαμε πριν, που στο βιβλίο λύνεται το εξαρτάει σας ασκήσεις, όχι την εμπνοσύλη για σας, αλλά άμα θέλει κάποιος να γράψει κώδικα μη γραμμικό, μπορεί στην Apple να πας να γράψει το προηγούμενο σύστημα με συνημήτωνα ημίτω, να το δίνει στην Game Nitro, σου δίνει μια απάντηση, αλλά το πώς το κάνει είναι ένας Gauss-Seidel αλγόριθμος, είναι λίγο φασάρια. Εδώ πλέον έχει ένα σύστημα γραμμικών ισοτήτων, μπορεί να το λύσει και με το χέρι. Λες, έχει τον κόμβο 1 είναι χωρητική αγωγημότητα γραμμή 1-2 επί διαφορά αγωνιών, αλλά αυτό είναι 0 εξ υποθέσεως επειδή είναι κόμβο αναφορά. Έχει τον κόμβο 2 είναι χωρητική αγωγημότητα επί διαφορά αγωνιών. Αυτό το ξέρω είναι το μείον 1 που τραβάει ο κόμβο 2. Άρα έχω δύο ισότητες με δύο αγνώστους, το P1 και το θ2. Τα λύνω. Αν δεν σας είπα ψέματα πριν, πρέπει οι τιμές να είναι περίπου κοντινές με αυτές που είδαμε στο πραγματικό μη γραμμικό σύστημα και όντως είναι κοντά, έτσι. Το επί 1 στο προηγούμενο θυμάστε πώς το ήταν 1-0-1. Τι χάσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία τελικά?
Είναι οι απώλειες. Τα μοντέλα αυτά de facto, επειδή σου λένε το GMN είναι 0, είναι σαν να λένε ότι δεν υπάρχει ομική αντίσταση και άρα αγνοούν όλες τις ομικές απώλειες. Που είναι ίσως και όχι το τέλος του κόσμου, αν και ακούω ότι. Ναι, ας πούμε ότι η DDA για παράδειγμα έχει αρκετά σημαντικές απώλειες. Οπότε στα δίκτυα διανομής έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. Στα δίκτυα μεταφοράς είναι εκεί, σαν λίγο 1% του συνολικού εθνικού φορτίου. Οπότε δεν είναι και η χειρότερη προσέγγιση. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι γωνίες είναι αρκετά κοντά, άρα όντως η προσέγγιση δεν είναι κακή και οφείλεται σε γεγονός ότι η ομική αντίσταση είναι αρκετά μικρή σε σχέση με το υπόλοιπο μέρος. Αυτό είναι που κατά βάση κάνει η προσέγγιση σχετικά ακριβή. Μπορώ, αν θέλω, να κουράζομαι ακόμα λιγότερο χωρίς να φτιάχνω τον πίνακα ολιμοτήτων, να κάνω ακόμα μια απλοποίηση στο σύστημά μου και να προσποιηθώ ότι εξ αρχής τα στοιχεία δεν έχουν καθόλου ομικό μέρος. Αν ίσχυε ότι τα στοιχεία εξ αρχής δεν έχουν καθόλου ομικό μέρος, θα ίσχυε εξ ορισμού ότι στο διαβάμιο στοιχείο ενός πίνακα ολιμότητων που είναι μείον την αγωγημότητα τη σύνθετη αντίσταση που συνδέει τον κόμβο N με τον κόμβο N, αυτό είναι καθαρά μεγατικός αριθμός. Δεν ισχύει στην πράξη, αλλά αν ίσχυε όντως θα είχα αυτή την ισότητα εδώ και άρα το YMN θα ισούτω με το γιώτα επί την χωρητική, με την επαγωγική αντίδραση δεστραμμένη. Αλλά επίσης εξ ορισμού αυτό το διαγώνιο στοιχείο ισούται με το με αυτόν τον αριθμό εδώ, αυτό είναι εξ ορισμού του τι είναι το BMN, είναι το φανταστικό μέρος του YMN. Άρα μπορώ να πω ότι το BMN είναι ακριβώς η επαγωγική αντίδραση γραμμής αντεστραμμένη. Που σημαίνει ότι μια ακόμα απλοποίηση των εξώσεων των γραμμικοποιημένων που είδατε πριν είναι αυτή εδώ, όπου δεν μπαίνω καν στον κόπο να υπολογίσω πίνακα ολιμοτήτων, απλά πάω με το μάτι, σκανάρω. Κάνω λίγο πολύ τον κανόνα που έκανα για να φτιάξω τον πίνακα ολιμοτήτων, τον κάνω απευθείας για να φτιάξω τις γραμμικοποιημένες εξώσεις φορτίου. Γιατί εδώ πάλι αυτό που κάνω είναι ότι για να πω ποια είναι η γραμμικοποιημένη εξίσωση ροής φορτίου για τον κόμβο N, σκανάρω για όλους τους γείτονες, μετράω όπου εμφανίζεται ένα διαχύ, το προσμετράω και σκανάρω και για, συγγνώμη, ναι, όπου είναι συνδεδεμένη σύνθετη αντίσταση και όπου υπάρχει γείτονας παίρνω μείον ένα διαχωρητική αντίδραση. Την επαγωγική αντίδραση. Αν εφαρμόσω αυτό το κόλπο πάλι στο παράδειγμά μου, παίρνω τις δύο εξώσεις εδώ. Πώς προέκυψε, με ποια λογική προέκυψε αυτή η εξίσωση. Τι είναι αυτό το 0-1 εκεί στην πρώτη εξίσωση. Είναι το επαγωγικό μέρος αυτού μου εδώ, έτσι. Ακριβώς. Και λες ότι... τσεκάρω, έχει γείτονα, ναι. Ωραία, τι συνδέει το 1 με το 2, αυτός εδώ. Ξεχνάω κατευθείαν το μικρό μέρος, κρατάω το φορτικό και παίρνω ένα δια το χωρητικό. Το θ1 είναι πάλι εξ υποθέσεως 0, άρα μόνο η άρνηση στο θ2. Κάνω το ίδιο για τον κόμβο 2 προς τον κόμβο 1, παίρνω την εξίσωση εδώ. Πάλι ένα σύστημα εξισώσεων με δύο αγνώστους και η λύση είναι αυτή εδώ. Εδώ δεν υπολόγισα καν πίνακα ολιμοτήτων, πήγα κατευθείαν και γράψα αυτό το πολύ απλό σύστημα. Και όντως πάλι το αποτέλεσμα δεν είναι κακό, είναι 5,73 γωνία. Στο πιο ακριβές μοντέλο που γραμμικοποιείς με ένα, αλλά φτιάχνεις πρώτα πίνακα ολιμοτήτων, είναι 5,79 γωνία. Ενώ η AC λύση είναι 5,83, όλα αυτά έχουν διαφορά απλά 10 μοίρες μεταξύ τους, οπότε μπορεί να πει κανείς ότι μικρό το κακό. Αλλά πάλι κάτι που ισχύει είναι ότι και αυτό το μοντέλο αγνοεί πλήρως τις απόλυτες πάνω στη γραμμή. Οπότε... Θα ρωτήσω. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε το P2 ίσο με θ2 μείον 0 προς 0,1. Ότι αυτό είναι ίσο με 1. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι
Το πηδίο είναι ισομένη ή το νου. Το γνωρίζουμε αυτό ότι είναι σπιτιού. Είναι μέρο των δεδομένων τη αρχική. Άρα τη δεύτερη, που μπορεί να γίνει αμέσω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Από εδώ προκύπτει ότι το θ είναι 573. Παρεμπιπτόντω εδώ τα θ θα τα πάρει σε ραντ όταν το γυρίσει, οπότε μετά πρέπει να τα μετατρέψει σε μοίρε. Εντάξει. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί αυτό είναι μία 50-73, ενώ άμα πολλαπλασιάσω μία 1-0-1 θα πάρω μία 0. Ωραία. Τώρα, όλα αυτά τα πακετάρω λίγο σε μια πιο... Μιχάλη, είσαι ερώτηση. Τα πακετάρω λίγο σε μια πιο συμπυκνωμένη μαθηματική μορφή. Φτιάχνω αυτό το πίνακα εν τέλει κεφαλαίου T, ο οποίος έχει M, είναι N επί N, όπου M είναι ο αριθμός των κόμβων στο δίκτυό μου. Πώς τον φτιάχνω? Για τα διαγώνια στοιχεία τεκάρω με πόσους γυπνιάζεις και μετράω πάντα ένα δια χ, όπου χ είναι η παγωγική αντίδραση με την οποία συνδέεσαι με το γειτονά σου. Για τα μη διαγώνια στοιχεία ψάχνω το γειτονά σου και παίρνω μείον ένα δια την ορθογραφική αντίδραση. Αν δεν έχεις γειτονά βάζω 0 σε αυτό το πίνακα. Και έχω πλέον ένα πίνακα, ο οποίος έχει n στήλες, n γραμμές, αλλά κάτι ξέρω για αυτόν τον πίνακα. Αν θυμάστε, είχαμε δει ένα θεώρημα, δεν το αποδείξαμε την πρώτη φορά, αλλά το θεώρημα έλεγε ότι αν είναι συνδεδεμένο το γράφο μου, δηλαδή δεν είναι κομμένο το σύστημά μου σε δύο ανεξάρτητα μέρη, τότε ο βαθμός αυτού του πίνακα είναι n-1. Δηλαδή έχει μόνο μία γραμμικώς εξαρτημένη γραμμή ή στήλη, sorry. Οπότε ψάχνω να ξεφορτωθώ μία γραμμή και δεν θα χάσω πληροφορία κάνοντας αυτό. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όποια γραμμή και να διαλέξω μπορώ να τη διώξω. Γιατί η κάθε γραμμή σε αυτό το πίνακα είναι ίση με μείον όλες τις άλλες γραμμές του πίνακα. Αυτό ισχύει, το βλέπεις και με το μάτι, αλλά μπορείς να το σκεφτείς και σαν μια αρχή διατήρησης ενέργειας. Η έγχυση σε ένα κόμβο, επειδή δεν έχει απολύτως το δίκτυο, ισούται με το πόσο ισχύει τραβάνε όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι. Αλλά άμα δεν σας πείθω, μπορείτε να κοιτάξετε π.χ. εδώ αυτό τον πίνακα ή ένα γενικό δίκτυο, πάντα βλέπεις ότι το σύστημα αυτό βασικά δεν έχει κάποια νέα πληροφορία αυτή η ισότητα. Ξέρεις ήδη τι γίνεται από την παραπάνω εξίσωση, οπότε μπορώ να πάω να διαλέξω όποια γραμμή θέλω εδώ να τη διώξω και δεν θα χάσω πληροφορία. Δηλαδή, να απομείναν ο πίνακας θα έχει την ίδια πληροφορία. Οπότε θα πάω να διαλέξω συγκεκριμένα τον κόμβο αναφοράς και θα πάω να διώξω και την στήλη του κόμβου αναφοράς, που ούτως ή άλλως επειδή οι στήλες αντιστοιχούν στις γωνίες του συστήματός μου, η γωνία του κόμβου αναφοράς έχει τιμή 0. Οπότε το υπολοιπόμενο σύστημα που θα έχω από εξώθει είναι αντιστρέψιμο πλέον. Έχει βαθμό n-1, έχει n-1 εξώθηση, n-1 αναγνώστος. Και αυτό σημαίνει ότι μπορείς μετά να πηδάς από εγχύσεις ισχύως σε γωνίες και πίσω. Αυτά που μόλις είπα τα συνοψίζω εδώ. Έχεις έναν n επί n πίνακα. Μπορείς να διώξεις λόγω αυτής της ταυτότητας όποια από τις γραμμές αυτού του πίνακα θες και δεν θα χάσεις πληροφορία. Και όποια γραμμή αποφασίσεις να διώξεις, ή μάλλον να το πω αλλιώς, διάλεξε επειδή θέλεις να διώξεις και την αντίστοιχη
μεταβλητείας του κόμβου που είναι η γωνία τάσης. Διάλεξε το κόμβο αναφοράς, ποιος τη γωνία τάσης του θα είναι 0. Και οι γωνίες τάσης όλων των υπόλοιπων κόμβων που είναι ένα ένα στο πλήθος χαρακτηρίζονται από ένα μια εξώσεις και αυτό το σύστημα ισότητων είναι αντιστρέψιμο. Δηλαδή μπορείς είτε να το γράφεις ως πίσον τάφ επί θήτα ή θήτα ήρθαν τάφ αντίστροφο επί π. Οπότε πηγάζα το χώρο των π στον χώρο των θήτα με αυτή την αντιστρέψιμη σχέση. Αυτή είναι η σχέση πλέον αφού έχουμε διώξει τη γραμμή που αντιστοιχεί στον κόμβο αναφοράς και έχουμε διώξει και την γωνία του κόμβου αναφοράς που είναι 0. Και έτσι ολοκληρώνει τη συζήτηση του πώς πάμε από εδώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό πάει και πίσω, έτσι, είναι ένα προς ένα αυτή η σχέση. Οπότε θα δούμε, βασικά το τι έχει απομείνει εδώ είναι πλέον, το έχουμε ήδη δει, το πώς πάμε από εδώ, είναι απλά μια επανάληψη της γραμμικοποίησης που έχουμε δει προηγουμένως. Ωραία. Λοιπόν, τώρα που ξέρουμε τις γωνίες, το ερώτημα είναι ποιες είναι οι ροές επί των γραμμών. Και αυτό απλά είναι μια επανάληψη, μια σχέση που την είδαμε προηγουμένως, που είναι συνέπεια των υποθέσεων γραμμικοποίησης που κάνουμε. Δηλαδή, αν πεις ότι οι γωνίες τάσης είναι ένα, τα ομικά μέρη είναι σχεδόν 0 και οι γωνίες είναι κοντινές μεταξύ τους, ισχύει αυτή εδώ η ισότητα. Οπότε πλέον έχω έναν τρόπο και να πει από εγχύσεις σε γωνίες, αλλά άμα ξέρω τις γωνίες, ξέρω και τη ροή πάνω στις γραμμές. Άρα έχω περιγράψει την πλήρη διαδρομή από εγχύσεις σε ροές γραμμών. Και αυτό οδηγεί στον ορισμό των συντελεστών διανομής μεταφοράς που πλέον σου λένε για ένα μεγαβάτι που θα βάλεις κάπου και θα το τραβήξεις στον κόμβο αναφοράς, ποια θα είναι η επίπτωση ροών στη γραμμή K του συστήματος. Οπότε, για να ορίσω το PDBF, έχω τα εξής βήματα. Ορίζω αυτόν τον ενδιάμεσο πίνακα, ο οποίος έχει διαστάσεις σε γραμμές όσες είναι οι γραμμές του συστήματός μου σε στήλες όσες είναι οι κόμβοι του συστήματός μου. Αν η γραμμή K είναι αν είναι κάποιος άλλος κόμβος εδώ που συνδέει δύο γραμμές, συγγνώμη, αν υπάρχει κάποια γραμμή K εδώ η οποία συνδέει δύο γραμμές οι οποίες δεν έχουν σχέση με αυτό το κόμβο N, ο πίνακας αυτός έχει εισαγωγή 0 στο αντίστοιχο στοιχείο. Δηλαδή στο στοιχείο γραμμή K στη λία. Αν η γραμμή K μπαίνει στον κόμβο N, δηλαδή άμα καταλήγει η γραμμή K στον κόμβο N, τότε είναι μείον 1 για την φορτική αντίδραση εδώ πέρα της γραμμής, ενώ άμα είναι η γραμμή K φεύγει από το κόμβο N, δηλαδή η γραμμή K ισούται με N, πηγαίνει κάπου, τότε το στοιχείο αυτού του πίνακα είναι 1 δια τη χωρητική
αντίδραση της γραμμής. Η τελεία δείχνει τι έρχεται και φεύγει ανάλογα με τι φεύγει. Ναι, αυτό είναι όποιο κόμπο θες. Αλλά το κρίσιμο είναι να φεύγει από τον κόμπο 1. Και το H τι είναι. Το H είναι ο κόμβος αναφοράς. Για τον κόμβο αναφοράς θα φτιάξω αυτό το πίνακα γνώντας το κόμβο αναφοράς. Έλα μου. Ακριβώς, ναι. Θα ασχοληθώ εδώ μόνο με το τι γίνεται με όλους τους άλλους κόμβους εκτός από τον κόμβο αναφοράς. Ναι, είναι μία με ένα λίγο. Και ξέρουμε ότι αυτός ο πίνακας απλά περιγράφει τη σχέση μεταξύ πονιών και ροής πάνω στη γραμμή, έτσι. Σου λέει ότι όταν μετράω τη ροή πάνω σε αυτή τη γραμμή, η γωνία μου εδώ θα μετρήσει θετικά άμα φεύγεις από μένα, θα μετρήσει άμα φεύγεις από μένα, θα μετρήσει αρνητικά άμα μπαίνεις σε μένα και δεν θα έχει σχέση με αυτή τη ροή άμα είναι μια γραμμή που αφορά δύο άλλους άσχητους κόμβους. Αυτό λέει απλά ο πίνακας. Και είναι ένας τρόπος να πηγαίνεις από τον χώρο των θ στον χώρο των γραμμών. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο βήμα σε αυτά τα βηματάκια που σας έδειξα πριν, γιατί έχουμε και ένα κανόνα που λέει ποια είναι η σχέση μεταξύ θ και των εγχύσεων. Αν θυμάστε, πριν αποδείξαμε ότι ισχύει ότι οι εγχύσεις είναι τάφ επί θήτα, αλλά αυτός ο πίνακας τάφ αποδείξαμε ότι είναι αντιστρέφεται. Άρα το θήτα είναι απλά μια γραμμική σχέση μεταξύ... έχει μια γραμμική σχέση με τις εγχύσεις. Άρα τελειώνει η ιστορία εδώ, γιατί ξέρω από την πίσω ότι ισχύει αυτό. Υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ των γωνιών και των ειδών πάνω στις γραμμές. Άρα υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ των εγχύσεων και των ροών στις γραμμές. Αυτό που έλεγα πριν, το να βάζεις κάτι κάπου και να το τραβάς κάπου αλλού, σου πάει τις ροές πάνω στις γραμμές. Αυτά εδώ τα νούμερα ονομάζονται PDBs που χρησιμοποιούνται σε όλα τα μοντέλα αγοράς. Και... Οι εγχύσεις είναι το B. Οι εγχύσεις είναι το κεφαλαίο P που είναι το πόση ενεργό ισχύ βάζω σε κάθε κόμπο του δικτύου μου. Θα τα δούμε τώρα και σε παραδειγματάκια για να γίνει λίγο πιο γιανά. Αλλά το νούμερο που μας ενδιαφέρει είναι αυτά το MT αντίστοιχο είναι απλά τα PDBs. Λοιπόν, ας τα δούμε όλα αυτά σε κάποια παραδείγματα. Εδώ απλά περιγράφω αυτό που μόλις σας είπα. Έχουμε το δίκτυο εδώ πέρα. Τα βελάκια που μπαίνουν ή βγαίνουν από γραμμές, από κόμβους, είναι εγχύσεις ή απορροφήσεις ενεργού ισχύου. Και τα νούμερα που είναι πάνω στις γραμμές του δικτύου είναι απλά τα κεφαλαίο χ, οι παγωγικές αντιδράσεις που σας ανέφερα πριν. Οπότε, ποιο είναι το διάνυσμα εγχύσεων ενεργού ισχύω σε αυτό το παράδειγμα. Πόσα στοιχεία έχει, πες το Γιάννα. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το κόμβο. Θα την πω την πρώτη γραμμή εδώ, θα την βάλω. Εσύ αναφέρεις το κόμβο 1, έτσι. Ωραία. Θα δούμε, γιατί υπάρχει αυτή η δουλειά. Πάμε στην δεύτερη, είναι 0-2. Ωραία. Ναι, άρα ξέρουμε ότι εδώ, επειδή δεν έχει απόλυτη το μοντέλο μου. Ωραία, κάνει και ένα κόλπο με το πρόσωπο μου. Μία με την περκατέντα, έτσι. Άρα, ο κόμβος αναφοράς τραβάει ισχύ, γιατί όλα τα υπόλοιπα μέρη βάζουν καθαρά ισχύ. Κάνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, ας φτιάξουμε κάποιους
πίνγκες εδώ. Αυτός είναι ο πίνακας της γραμμικοποίησης των ροών ισχύως που παρακάμπτει την δουλειά με την καρολογηματίδα, αλλά είναι σαν το πίνακα καρολογηματίδα. Για πείτε όποιο στοιχείο θέλετε. Θα είναι κεφαλαία χ που βλέπετε εδώ. Ναι. Ναι, ναι, γιατί είναι τα χ, άρα είναι το εμβολιακή διαγωγή. Να με. Στο μηδέν, στο μηδέν, στο πρώτο στοιχείο πάνω, στο μηδέν, στο μηδέν, μηδέν. Ένα προς ένα, έτσι, και ένα προς δυόμιση και ένα προς τρία. Ωραία. Να πω το αντίστοιχο διαδόνιο, είναι το ξένο. Ναι, με. Ένα, ένα, και ένα προς ένα, μισή. Ωραία, ναι. Αντίστοιχα, ένα προς ένα και ένα δεύτερο. Το 2-2. Ωραία. Και ένα δεύτερο συν ένα τρίτο. Ωραία. Εντάξει. Ποιος θέλει να πει και το 1,2. Συγγνώμη. Στο 2-2 δεν έπρεπε να πάρω και το στο 2-2 έπρεπε. Ένα στοιχείο, 1,2. Ναι. Μία, ναι. Μία, ένα στήλ εδώ, μία, ένα διά, ένα πολύ μία. Εντάξει, και έτσι συμπληρώνουμε τον πίνακα. Πήραμε τη γραμμή που νόμιζε να δει, να δει. Εντάξει. Τώρα, θα ξεφορτωθώ τον πίνακα ανηφοράς για να μην αμένω αντιστρέψιμο υποπίνακα. Θέλω εδώ ο κόμβος αναφοράς να είναι ο κόμβος 0. Θα διώξω και το ειστήλι που η γωνία είναι 0 ή τόσο άλλο. Δηλαδή, τη θέτω τέτοια για να έχω ένα, μια ένα προς ένα αποκόνηση. Και μένω με αυτό το υποσύστημα εδώ που είναι 3 γραμμές, 3 στήλες. Γιατί είπαμε ότι είναι ο ζυγός των αναφοράσεων. Α, όχι, αυτό το είπε. Αυτέρα. Έπαιρνα να το πει. Όχι, απλά θα πρέπει μετά να αφιξάρεις τη γωνία του 3 στο 0. Ενώ άμα πάρεις ως κόμμα να φοράς στο 0, θα αφιξάρεις τη γωνία του 0. Το εναπομείνα σύστημα είναι αντιστρέψιμο. Όχι, όχι, ενώ είναι κάποιο άλλο. Α, δεν είναι, γενικά η απόφαση είναι αυθαίρετη, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Αυτό με ρωτάς, γιατί διάλεξα τον μηδέν. Λοιπόν, η πρώτη γραμμή φεύγει, διότι λέω ότι θέλω να είναι ο κόμβος αναφοράς ο μηδέν. Άρα έχω 4 πιστότητες εδώ, αλλά έχουν πιο πολύ προφορία από όσο χρειάζομαι, οπότε θα διώξω τη μία. Και αφού πλέον, για να μην αντιστρέψουμε το σύστημα, επειδή διάλεξα τον κόμβο αυτό ως κόμβο αναφοράς, εξορισμού αν θυμάσαι στην αρχή της ώρας που μιλήσαμε για ζυγούς αναφοράς, εξυποθέσεως η γωνία αυτού του κόμβου είναι ίση με 0, οπότε δεν ασχολούμαι καν και με την... Γιατί οι στήλες εδώ μπορεί να τις σκεφτείς ως τις γωνίες που αντιστοιχούν αυτού του κόμβου. Και άρα μπορεί να διώξει και τη στήλη γιατί μπορεί να τη φιξάρει την τιμή τη σε 0. Και αντί να λύνει ω προ θήτα 0, θήτα 1, θήτα 2, θήτα 3, επειδή διάλεξε τον 0 να κόμβο αναφορά και δεν σε νοιάζει πια η εξισοσύρωση τη στήλη για τον κόμβο αναφορά,
λες ότι μπορώ να, επειδή τον έχω θέσει ως κόμμα αναφοράς, ξέρω και ότι το θήτα 0 είναι ισούτα με 0, και άρα άγνω στην Ιγκλάν δεν είναι θήτα 0, θήτα 1, το 2, είναι μόνο θήτα 1, το 2. Σε κάλυψα ή σε... Μπορείς να μιλήσεις και την τρίτη. Όποιον, ναι, μόνο μία θα διώξει. Μόνο μία γραμμή θα διώξει. Και όποια γραμμή θα διώξει θα πάρει στη γωνία το αντίστοιχο κόμμα που είσαι με μηδέν. Εντάξει. Παρεπιπτόντως, θα δούμε ότι αυτά τα νούμερα, οι PDFs, η τιμή τους θα εξαρτάται από ποιον κόμπο θα διαλέξουμε ως κόμμα αναφοράς. Ότι είναι. Ναι. Οπότε, ναι, μεν μπορεί να πάρει δευτερεύοντα την απόφαση, αλλά μετά μένει πιστό σε αυτή την απόφαση. Δεν είναι οι PDF που θα υπολογίσουμε έγκυρες για οποιονδήποτε άλλο κόμμα ως κόμμα αναφορά. Τις PDF θα τις υπολογίσουμε για έναν δεδομένο κόμμα αναφορά. Για ρίξτε τον όπως θες και για να μην το παντρεύετε. Κύριε, αυτό που είπατε ότι οι στήλες δίνουν πληροφορίες για τη γωνία, οι γραμμές δίνουν πληροφορίες για την έλευση. Ναι. Οι στήλες εδώ, σε ένα οποιοδήποτε οι γραμμές αυτού του πίνακα αντιστοιχούν στις ισότητες και οι στήλες του πίνακα είναι απλά ότι υπάρχει κάποιος προεργασιαστής εδώ επί τη θήτα 1 συν κάποιο άλλο το θήτα 2, οπότε το να διώχνει μια στήλη σημαίνει ότι αντίστοιχη μεταβλητή φεύγει από το σύστημά μου για τη φιξάρω του πίνακα. Εντάξει, οπότε όμως θα πήγατε τον πίνακα T, F, μετά τον, έμεινα με τον T, εδώ έχω ήδη διώξει το 0 ως κόμβο αναφορά. Βασικά θα μπορούσατε ήδη να φτιάξετε το υποσύστημα, άμα είχατε προαποφασίσει το 0 θα είναι ο κόμβος αναφοράς, μετά να ασχοληθείτε μόνο με τους κόμβους 1, 2 και 3. Και ξέρουμε, είναι μαθηματικά εγγυημένο, ότι αυτός ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος. Οπότε πάω και τον αντιστρέφω στο MATLAB και παίρνω αυτό το 3x3 σύστημα εδώ. Οπότε έχω κάνει το κουραστικό μέρος πλέον, γιατί έχω περιγράψει πώς από εγχύσεις ισχύως παίρνω γωνίες. Για πάξη και ξέρω τις γωνίες, ξέρω και τις γωνίες πάνω στις γραμμές, γιατί είναι απλά αυτό το ένα διαχείριο για τη διαφορά των γωνιών. Οπότε, ας ολοκληρώσουμε το αφήγημα εδώ πέρα. Αυτός είναι ο αντεστραμμένος πίνακας και για τις εγχύσεις ενεργού ισχύως που είπε η Ιωάννα πριν, πλέον έχω απομονώσει μόνο τις τρεις που, είναι, που δεν ανήκουν στον κόμμα αναφοράς. Λέω ότι ωραία, αφού μας είπε η Ιωάννα ότι αυτές είναι εγχύσεις ενεργού ισχύως και ξέρω και το τι αντίστροφο, ξέρω και τις γωνίες. Είναι το διάνυσμα εδώ πέρα. Τώρα που ξέρω τις γωνίες, ξέρω και τις ροές πάνω στις γραμμές, γιατί η ροή πάνω στη γραμμή MN είναι απλά θ'M μείον θ'N δια το χ MN. Εντάξει, π.χ. για τη γραμμή 1-2 είναι θ'1 μείον θ'2 δια χ 1-2, το χ 1-2 είδαμε πριν. Ότι είναι αυτό εδώ πέρα. Αντίστοιχα για όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό, άμα θέλω να το κωδικοποιήσω σε μορφή πινάκων, μπορώ να το γράψω ως τον πίνακα εδώ πέρα. Πόσες γραμμές έχει αυτός ο πίνακας, είναι όσες είναι οι γραμμές στο δίκτυό μου. Γραμμή 01, γραμμή 1-2, γραμμή 2-3, γραμμή 0-2, γραμμή 0-3. Και ο τρόπος που φτιάχνω τις στήλες, πάλι αν θυμάστε τον κανόνα πριν, είναι ότι όταν φεύγει μια γραμμή από μια στήλη, συγγνώμη, όταν φεύγει μια γραμμή από έναν κόμβο, παίρνω συν ένα διαχείο, όταν μπαίνει στον κόμβο παίρνω μείον ένα διαχείο και όταν δεν έχει σχέση με τον κόμβο παίρνω μηδέν. Οπότε με ποια λογική φτιάχνω εδώ πέρα π.χ. την πρώτη γραμμή. Η πρώτη γραμμή σημαίνει ότι κοιτάω την γραμμή 01 και
και ασχολούμαι με τους κόμβους 1, 2, 3 πλέον, έτσι. Οπότε περιμένω να δω ότι η γραμμή 0-1 δεν έχει σύνδεση με τον κόμβο 2. Δεν είναι έκπληξη γιατί είναι η γραμμή 0-1. Δεν έχει σύνδεση με τον κόμβο 3, okay. Και περιμένω να δω ότι η γραμμή 0-1 σε σχέση με τον κόμβο 1, επειδή είναι πλην αυτό, σημαίνει ότι έχουμε τη γραμμή να μπαίνει στον κόμβο ή να φεύγει, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο κανένας. Άρα μπαίνει. Ναι, όντως, η γραμμή 0 προς 1 μπαίνει στον κόμβο 1, γιατί η κατεύθυνσή της είναι από το 0 στο 1. Και το 1,5 εδώ περιμένω να δω ότι είναι η χωρητική αντίσταση της γραμμής εδώ. Οπότε είναι αυτό το 1,5 εδώ πέρα. Γιατί πες το. Είναι, δεν έχει βελάκια, αλλά το ότι την έχω γράψει ως γραμμή 0,1 υποθέτω ότι είναι η κατεύθυνση από 0 προς 1. Εντάξει. Οπότε είναι κατευθυνόμενο στο γράφημα. Σύμφωνα. Είναι όλες τις κόμβες που είναι το 0. Στα. Τι εννοείς μιλάμε εδώ. Στο δίκτυο μας υποθέτω όντως ότι ο κόμβος αναφοράς είναι ο κόμβος 0. Σωστά. Άρα αυτό. Ποιο έχει αρνητικό πρόσημο σήμερα. Αφού έχει και αρνητικό πρόσημο, ποιος ήταν ο κανένας, κάτσε να δούμε. Μπαίνει. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω τι εννοούμε εδώ. Έχουμε μια γραμμή 0-1. Η γραμμή είναι η 0 προς 1, την οποία εξετάζουμε, και εστιάζουμε στο κόμβο 1. Η γραμμή 0-1 μπαίνει. Άρα βάσει του κανόνα εδώ, μετράει ως 0. Αν είχαμε κάποια αντίστοιχη ισότητα να γράφουμε για τον κόμβο 0, τότε θα ήταν το αντίστοιχο το πρόβλημα, αλλά επειδή ο 0 ο κόμβος αναφοράς δεν εμφανίζει στον πίνακα. Αλλά ο κανόνας είναι ότι για τον πίνακα M μετράμε με μία όταν η γραμμή K μπαίνει στον κόμβο M. Δεν ξέρω τι θέλω να μιλήσω σε κάτι. Είμαστε K. Λοιπόν, για να μην τρομοκρατηθείτε απλά, όλα αυτά δεν είναι πιο πολύ με ενδιαφέρει να καταλάβετε τη φυσική διαίσθηση του τι συμβαίνει εδώ. Είναι σημαντικό να ξέρετε από πρακτική άποψη τα PDDFs εξαρτώνται από τον κόμβο αναφοράς. Ναι, ναι, θα δούμε κι άλλο ένα παράδειγμα και μετά θα κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, απλά για να κλείσω το συγκεκριμένο. Α, ναι, εννοείς από το ίδιο παράδειγμα. Ας δούμε τη γραμμή 1-2. Και μάλιστα, ας μην σας δείξω καν. Λοιπόν, είπαμε, ο πίνακας M έχει όλες τις γραμμές εδώ και όλους τους κόμβους πλην του κόμβου αναφοράς εδώ. Αυτή την είδαμε. Ας δούμε την 1-2. Ναι. Και δεν θα βάλω διαφάνεια με τις φόρμουλες, γιατί... Γράψω εδώ. Όταν συμβαίνει αυτό, μετράει ως μείον. Καλά τα λέμε. Και όταν συμβαίνει αυτό, μετράει ως... Συν. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση, είναι 0. Πες το, Στέλλα. Το 3 θα βάλουμε 0. Ωραία. Στο 1 θα βάλουμε 1 προς... Σε σύνδεση.
Ένα πλούσιο, ένα δύο, ένα. Και η πιτάω είναι μία με το πλούσιο. Που είναι σαν να λέει ότι η ροή πάνω στη γραμμή 1-2 είναι η γωνία 1 και η γωνία 2. Διάτοχη. Πατήστε. Όντως, αν πάμε στη διαφάνεια, ελπίζω εδώ να φτάνει κάποιο υπογραφικό. 1-1, 1-1-1. Εντάξει. Πρέπει να πάρω μια ερώτηση, δεν σε διαφέρει. Στο γίνεται αυτό. Ναι. Πάμε στην πάνω κόμβη. Εδώ, ναι, αυτή είναι η κόμβη του δικτύου. Εγώ κοιτάω 1-2, τη σύνδεση των δύο κόμβων. Με ένα κόμβη. Οπότε κοιτάω η κόμβη του κανάλι, η κόμβη του κατάλληλη. Η κόμβη του κανάλι είναι η κόμβη του δικτύου και κάθε φορά να τσεκάω για τη γραμμή 1-2. Τι σχέση έχει ο κόμβος, Δήμητρια? Έχει επαφή μαζί τη. Μπαίνει η γραμμή στον κόμβο ή φέρει το κόμβο. Εδώ το 1-2 σημαίνει ότι φορά είναι από το 1 προς το 2. Είναι μπαίνει το κόμβο. Και γι' αυτό μπαίνει. Ενώ η γραμμή 1-2 έχει σχέση με τον κόμβο, αλλά έχει. Μπαίνει στον κόμβο ή φέρει το κόμβο. Φέρει το κόμβο. Ο οπότε εγώ για αυτή την θεωρία μπορώ μετά να πάρω M επί T αντίστροφο, θα δώσει ένα πίνακα. Ο πίνακας αυτός θα έχει γραμμές στον αριθμό των γραμμών του συστήματος, στήλες, όλους τους κόμβους του συστήματος εκτός από τον κόμβο αναφοράς και το στοιχείο KN αυτού του πίνακα είναι τα περίφημα PTDS, οι συντελεστές για να μην μεταφράσει ισχύω. Με απλά ελληνικά λένε το εξής, που είναι και η σημαντική διέστηση εδώ που θέλω να θυμάστε. Άμα έχω ένα κόμβο αναφοράς και ένα κόμβο N και έχω κάποια γραμμή K στο σύστημά μου, όταν βάζω ένα μεγαβάτ εδώ και το τραβάω εδώ, αυτό το PTDF λέει πόσο από αυτό το μεγαβάτ θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση της γραμμής K. Εντάξει, αυτή είναι η φυσική διέστηση. Πάλι διότι περιγράφει πώς πας από το διάνυσμα ηχήσεων στο διάνυσμα ρών. Άρα, ένα μεγαβάτ θα το βάλω εδώ και λόγω της ισορροπίας θα το τραβήξω στον κόμμα αναφοράς. Πόσο από αυτό θα περάσει από τη γραμμή K. Με εκείνη να σας κουράσω. Εντάξει, μην σας πεθάνω. Να κάνω ένα διαλύμα. Εντάξει, και εκείνο θα κάνω διαλύμα.